Ένας ποδοσφαιριστής που φόρεσε τα χρώματα της ομάδας και βλέπει ακριβώς το σωματείο του, η ομάδα του να είναι μπροστά σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Το ότι νιώθει κάποιος παλέμαχος ποδοσφαιριστής, Χρήστα, είναι αν μπορούσε να αγωνιστεί σε αυτόν τον ιστορικό αγώνα, διότι πραγματικά είναι ένας αγώνας πρόκληση τόσο για την ΑΕΛ αλλά όσο για τον Κυπριακό ποδοσφαίρο. Σωστό, σωστό. Τι λέτε, ποια λέτε να είναι η ψυχολογία των παικτών αυτή την ώρα και πέστε μου αν κάνει και έτσι ακόμη πιο βαριά, αν θέλετε, τα παπούτσια που φοράνε το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν και μια τουρκική ομάδα. Παρόλο που η πολιτική δεν έχει θέση στα γήπεδα, ετούτης είναι ένα γεγονός. Σίγουρα είναι ένα γεγονός. Ελπίζω να μεταφέρασαι κάποια στοιχεία αυτού του παιχνιδιού, διότι πραγματικά είναι ιστορικό παιχνίδι. Αγωνιζόμαστε απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει κατακτήσει το μισό μέρος του κυπριακού εδάφους. Και πρέπει να υπάρχει αυτό το στοιχείο, ο φανατισμός, για να έστω να κερδίσουμε το παιχνίδι μέσα στο γήπεδο, φυσικά μέσα σε αθλητοπρέπεια πλαίσια, και να το απολαύσουμε όλοι στο τέλος. Πάντως έχει και τη σημειολογία του ο απόψινος αγώνας. Θα ήθελα να φωτίσω και μια άλλη πτυχή. Η ΑΕΛ είναι από εκείνες τις ομάδες που έχει την εμπειρία της συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, έτσι. Σίγουρα, μέχρι τώρα έχουμε επαφές με τον Σεβίμ Ομπέγλου, ήταν παλιός ποδοσφαιριστής, και άλλοι. Έχουμε επαφές με αυτούς τους ανθρώπους, κάνουμε κάποιες συναντήσεις μέσα σε κάποια πλαίσια ώστε να βελτιώσουμε το κλίμα όσο μπορούμε φυσικά. Και η ΑΕΛ, ναι, είναι συνηθισμένη, είναι μια ομάδα που νομίζω είναι πλήρως ακομμάτιστη. Αυτό το στοιχείο τη χαρακτηρίζει στο Κυπριακό ποδόσφαιρο και νομίζω είναι τιμή για όλους όσοι ανήκουν στο σωματείο της ΑΕΛ. Τώρα, αν θέλετε να μιλήσουμε και λίγο πιο ποδοσφαιρικά, έστω για το λίγο χρόνο παωμένη, τι λέτε θα πρέπει να κάνουν απόψε οι παίκτες για να πάρουν το παιχνίδι και αν μπορούν να το πάρουν κιόλας απέναντι σε αυτή την ομάδα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Ελπίζω να αγωνιστούν με όσο το δυνατόν πάθος μπορούν, κάτω από τις οδηγίες φυσικά του προπονητή, με υπομονή, διότι χρειάζεται υπομονή σε αυτό το παιχνίδι και να χτυπήσουμε στις αντεπιθέσεις. Ελπίζω να καταφέρουμε να σκοράρουμε και να πάρουμε το πλεονέκτημα του να είμαστε μπροστά στο σκορ και να έρθει ένα αποθητό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο παρά η νίκη. Πάντως είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να αξιοποιηθεί ο παράγοντας έδρα, έτσι. Σίγουρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.